Γεια σου, παιδιά, και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, ξεκινάμε το vlog λίγο αλλοπρόσαλα και το ξεκινάμε πάνω στη ρόδα του Elephant Park. Και τώρα κατεβαίνουμε από τη ρόδα σιγά-σιγά. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε στο Elephant Park με τον Γρηγόρη, αυτός μου τραβάει. Και έχουμε έρθει και έχουμε πάει και IKEA. Σκέφτομαι και ένα IKEA πολύ φθινοπορεινό σε λιγάκι, μόλις γυρίσουμε σπίτι για την επόμενη μέρα. Είναι τέλος Αυγούστου και εμείς δεν είμαστε διακοπές και είμαστε στην Αθήνα. Οπότε, θα ζούμε στα άκρα. Έχουμε έρθει στο Elephant Park. Αυτό. Οπότε θα σας δείξουμε λίγο πώς περνάμε και εδώ. Yeah. Και βλέπεις όλο το αλλού από πάνω! Είναι τέλειο! Έρχεται εκεί! Και τώρα έχουμε έρθει τέλεια ώρα που πέφτει ο ήλιος! Αυτά! Πώς φάνηκαν τα παιχνίδια? Τέλεια. Κερδίσαμε δύο κουκλάκια. Θα σας τα δείξουμε μετά. Αλλά δεν συμφέρει, γιατί πόσα παιχνίδια παίξαμε? Έξι. Έξι παιχνίδια. Λοιπόν, παιδιά, γυρίσαμε σπίτι. Στο άλλο πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Σας έδειξα και το ένα κουκλάκι που κερδίσαμε και ένα άλλο, ένα σκυλάκι. Τα έχω αφήσει μέσα τώρα. Βαριέμαι να τα φέρω. Λοιπόν, αλλά θα σας δείξω από IKEA τι αγοράσαμε. Είναι έτσι λίγο φθινοπορεινό το haul. Πιστεύω ότι έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε λίγο σε mood φθινοπόρου. Τελειώνει το καλοκαίρι. Λοιπόν, και θα σας δείξω τώρα τι πήραμε. Για δύο πράγματα κουζίνας πήγαμε, πήραμε και άλλα δύο έτσι πράγματα και δεν είναι πολλά. Λοιπόν, αρχικά για αυτά που πήγαμε ήταν αυτά εδώ τα βάζα, τα οποία είχε και μικρότερο μέγεθος και είχε και μεγαλύτερο. Εγώ ήθελα νομίζω ενδιάμεσο, μάλλον δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Αυτά τα πήρα για να κάνω overnight meals, να το πω, ναι, πρωινό και να τα έχω στο ψυγείο, ώστε να μην τα φτιάχνω συνέχεια. Αυτά με βρώμη και τέτοια, με τσία βρώμη, ναι, που τα αφήνεις το βράδυ και τα τρως το πρωί, θα βάζεις και το χάνα μέσα κανονικά, οπότε πήρα αυτά. Για overnight meals. Ωραία. Μετά πήρα. Αυτό εδώ πέρα το πήρα, που μου φάνηκε πάρα πολύ γλυκούλι. Είναι καινούργιο, δεν το έχω ξαναδεί στα IKEA. Αυτά έχω ξαναδεί, ok. Είναι γυάλινο. Και είναι και για φούρνο και για πλυντήριο πιάτων. Μετά πήρα τώρα έτσι για το φθινόπωρο να ανανεώσουμε τις κουπίτσες που τρελαίνομαι. Πήρα αυτήν εδώ που και αυτή είναι καινούρια. Τέλεια. Και μετά πήρα την ίδια σε μπλε που μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Αυτή αρέσει πολύ στο Γρηγόρη, αυτή αρέσει πολύ σε μένα. Αλλά δεν είναι πολύ ωραίες. Έτσι για τα ζεστά ροφήματα τώρα. Και καλά φθινόπωρο. Λοιπόν, πήρα ένα τέλειο κερί που το έχω ξαναπάρει. Είναι αυτό το γιασεμί. Το πήρα για το δωμάτιο. Γενικά στο δωμάτιο μου αρέσει η μυρωδιά. Πούδρα, γιασεμί, καθαριότητα, αλλά προς λουλούδι. Αυτό είναι καθαριότητα προς λουλούδι και ξεκάθαρα για σεμί. Μυρίζει για σεμί με καθαριότητα. Είναι θεϊκό να το πάρετε. Αυτό εδώ. Να το. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε πιο φθινοπορεινά κεριά. Κάτι άλλο που αγόρασα για την κουζίνα, που και αυτό είναι ένας άλλος λόγος που πήγαμε γιατί τα είχαμε σπάσει όλα, είναι αυτά εδώ τα bowl. Το οποίο έχουμε σετ με
και πιάτα ριχά, βαθιά, μεγάλα ριχά, μικρά ριχά. Τα μπολ δεν τα είχαμε και είχαμε πάρει κάτι άλλα μπολ από αλφαβήτα τα οποία είχαν σπάσει, οπότε χρειαζόμαστε μπολ. Και του και αυτά δεν παθαίνουν τίποτα. Λοιπόν, και μετά, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εγώ πήρα και το μεγάλο. Εννοείται. Εννοείται. Φουλ φθινοπορεινό, κολοκύθα. Κανέλα. Μυρίζει πολύ έντονα κολοκύθα, κανέλα και λίγο βανίλια μπορώ να πω. Φουλ, φουλ φθινοπορεινή μυρωδιά. Ό,τι πρέπει. Ήθελα πάρα πολύ να πάρω ένα κερί με κολοκύθα. Αλλά στη Γιάνκη δεν είχα βρει αυτό που ήθελα. Μου μύριζαν διαφορετικά που είχα πάει να τα μυρίσω. Μόνο ένα. Αλλά είναι τα καινούργια Γιάνκη, δεν είναι ακριβώς Γιάνκη τέλος πάντων. Μια άλλη εταιρεία που βγάζει Γιάνκη. Μόνο σε ένα τέτοιο είχα βρει, το οποίο δεν ήταν ακριβώς κολοκύθα κολοκύθα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτά. Τα δύο. Πήρα ένα μεγάλο και ένα μικρό. Και μετά μια άλλη μυρωδιά που πήρα που την έχω ξαναπάρει. Είναι πολύ περίεργη και δεν νομίζω ότι γενικά θα αρέσει σε όλους. Είναι αυτή. Αυτό το κερί τώρα εγώ το έχω πάρει για το τζάκι όταν αρχίσουν και τα κρύα. Εντάξει, δεν θα ανοίξουμε τώρα τον επόμενο μήνα το τζάκι προφανώς. Αλλά μυρίζει πάρα πολύ έντονα τζάκι, καπνός. Πολύ ωραίο. Έτσι για χαλαρό κάνα ποτάκι το βράδυ και τέτοια είναι θεϊκό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά είναι περίεργη μυρωδιά. Μην το αγοράσετε άμα δεν το μυρίσετε, γιατί είναι λίγο περίεργη. Μυρίζει πολύ έντονα καπνός. Ενώ αυτό είμαι σίγουρη θα σας αρέσει. Είναι τέλειο. Μυρίζει πολύ έντονα κανέλα. Αυτό ήταν το χώρο, δεν ήταν πολλά πράγματα. Γι' αυτό τα δύο πήραμε. Απλά εννοείται με το που βρήκα εγώ φθινοπορεινά και γενικά βρήκα κεριά, τρέξα. Και κάτι τώρα που είδα στην κάμερα και δεν το είχα δει πριν. Αυτό εδώ που είδατε, γιατί δεν το είδα ότι φαίνεται τόσο πολύ, είναι από κερί που κάηκα. Που έκανα μόνη μου κερί σπίτι. Μην κάνετε κερί μόνη σας σπίτι. Καλά πήγαινα και μου τα έβγαζαν. Αλλά φεύγει, το είχα ξαναπάθει μία φορά παλιά. Με μία κρεμούλα, έγκαυμα είναι, αλλά πιστεύω μέχρι το βράδυ θα βγει. Με μία έτσι πλαστική κρέμα, εύχομαι να έχει φύγει αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε το καινούργιο φυτό που μας φέρανε για τη γιορτή μας και έχουν λυσάξει να το φάνε. Και νομίζω και δεν κάνει κιόλας αυτό. Γιατί Μίμιτσκ, γιατί περιμένεις από κάτω να φύγω και εσύ, γκρι. Μα τι κολακευτικό πλάνο είναι αυτό, παιδιά. Λοιπόν, προφανώς και είμαστε μία από τις επόμενες μέρες. Και έχω πάει και πήρα λίγα ψώνια τώρα που έχουμε γυρίσει από διακοπές να αγοράσω ό,τι τελείωσε, να δοκιμάσω κάτι καινούργια προϊόντα, να πάρω κάτι για πράγματα που τελειώσει που χρειαζόμαστε. Θα τα κάνουμε τώρα ένα μικρό haul, δεν είναι πολλά πράγματα. Έχω πάρει κάτι παπούτσια τα οποία τα πήρα για καλά, αλλά καλοκαιρινά, παρόλο που okay, δεν είχα, πήρα αυτά. Για βράδυ σανδάλι, είναι από Fred. Πάρα πολύ ωραίο και το στρασάκι του. Πολύ cool. Λοιπόν, μετά πήρα από φαρμακείο, πήγα να πάρω κάτι βιταμίνες και πήρα συν αυτήν εδώ την κρέμα από Aloe Plus με την πούδρα. Είναι κρέμα για το σώμα και μου είχε τελειώσει. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει, είναι καινούργια αυτή να τη δοκιμάσουμε. Την έχω δει παντού στο Instagram και έχω και πήρα και από ανάπλαση το λαδάκι μου εννοείται που με έχει σώσει. Συν τώρα για τα μαλλιά, εγώ πήρα να δοκιμάσω. Γενικά από τώρα από το Σεπτέμβρη θέλω να κόψω τελείως το σίδερο μαλλιών. Και πήρα έτσι να δοκιμάσω κάτι προϊόντα που έχω δει TikTok και έχει γίνει λίγο χαμός. Πήρα από Gisou Sephora το σαμπουάν, να δοκιμάσω με το μέλιν αυτά. Και από Gisou πάλι πήρα το conditioner. Να είμαι ειλικρινής, έχω αγοράσει ήδη και μου άρεσε πάρα πολύ η μάσκα μαλλιών και το λαδάκι. Οπότε τώρα είπα να δοκιμάσω και κάτι τέτοιο. Συν πήρα για μαλλιά, γιατί τώρα είμαστε σε ένα project χωρίς θερμότητα και τέτοια. Γιατί θέλω να τα μακρύνω. Να προσπαθήσω, έχω μακρύνει ήδη από πέρσι όμως, έχω την τρελή διαφορά. Πήρα αυτά εδώ, αυτά τα πήρα από Honda Center, παιδιά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι αυτό, ξέρεις, που τη λύγει γύρω γύρω το μαλλί και κοιμάσαι με αυτό, είπα, είναι πολύ μαλακά αυτά, είναι 10 και κάνουν 4 ευρώ και 20 λεπτά. Θα το δοκιμάσω, σίγουρα θα κάνω βίντεο με αυτό να δω αν βγαίνει, τι βγαίνει κτλ. Είναι πολύ ελαστικά
και κρατάει ένα και το σχήμα τους, καταλάβατε, δηλαδή τα κάνεις κάπως έτσι και τα κλείνεις. Τέλος πάντων, μετά πήρα κάτι, εντάξει, σερβιέτες, okay. Από σε φορά τι άλλο πήρα, κάτι τέτοια, όπως λέγονται. Αυτά πήρα βασικά από τα σε φορά. Α, και πήρα και αυτό εδώ, το οποίο είναι θέριο έλαιο φυτικό. Το είναι, μιλάμε, μυρίζει orange cinnamon, full φθινοπορεινό για τώρα που έχετε φθινόπορο. Και είναι Primo Bango Home Fragrance, παιδιά, και δεν έχει καθόλου, είναι όλα φυσικά συστατικά. Θα σας δείξω και τι πήρα για ρούχα, έτσι πιο φθινοπορεινά, πιτζάμα βασικά και ρούχο. Δύο πράγματα πήρα, αρχικά πήρα από Women's Secret, εδώ πέρα δεν μου αφήνει να δείξω τίποτα, image, περίμενε λίγο. Από Women's Secret, το οποίο τα βρίσκει σε mall, και το μεγάλο και το μικρό νομίζω, και Metro Mall και στο Mall Athens και στο River West. Λοιπόν, πήρα αυτές εδώ τις παντοφλίτσες, οι οποίες είναι full βολικές, και τις πήρα, πόσο είχανε, 10 κάτι είχανε με την έκπτωση νομίζω. Ναι, είχανε παιδιά από 24,99, 12,5, γενικά εκπτωτικά πήρα μόνο. Τώρα για το φθινόπωρο, γιατί τα είχαν βάλει στις εκτόσεις ό,τι χειμωνιάτικο έτσι είχαν φθινοπωρινό. Οπότε πήρα αυτές εδώ τις παντόφλες από Women's Secret, και από Women's Secret πήρα και αυτή εδώ την πιτζάμα, η οποία είναι λεπτή. Δεν μπορώ να πω ότι είναι χειμωνιάτικη, χειμωνιάτικη το καν. Είναι έτσι για το φθινόπωρο. Εκτός αν δεν θέλετε πολύ χοντρή πιτζάμα, εννοείται. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό εδώ που είχε από κάτω το κορδονάκι, και είχε και από κάτω ένα ροζ παντελόνι, είναι μακριμάνικη, είναι λεπτή. Αυτή την πήρα, νομίζω είχε και αυτή μισή τιμή και έβγαινε γύρω στα 20 ευρώ, 20 κάτι, κάτι τέτοιο, με την έκπτωση ήταν αυτή η τιμή, και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι για τώρα το φθινοποράκι. Λοιπόν, φθινόπωρο παιδιά παίζει να είναι σε κανένα μήνα στην Ελλάδα, αλλά δεν πειράζει, εμείς Μίμιτσκ παίρνουμε νωρίτερα. Λοιπόν, και πήγα μετά και Marks & Spencer, όπως είδατε τη σακούλα εδώ πέρα, και πήρα αυτήν εδώ τη ζακέτα τη καφέ, η οποία έχει νομίζω θεϊκό ύφασμα, πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, αυτή η ζακέτα την πήρα και αυτή πάρα πολύ οικονομικά, με την έκπτωση βγήκε 12,5 ευρώ. Την είχε στα... ήδη για το σπίτι μέσα, αλλά εγώ εννοείται θα την βάλω έξω, είναι και μακριά, είναι πραγματικά έτσι όπως μου αρέσουν. Πιστεύω με ένα τζιν είναι θεϊκή και μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Και μετά πήρα αυτό, το οποίο το είχε και αυτό στα πιτζάμες έτσι ήδη σπιτιού. Εγώ το πήρα για έξω και αυτό νομίζω και ήταν η τιμή, γύρω στα 12. Ναι, από 35,99, 12 ευρώ. Αυτό από Marks & Spencer και αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα μακρύ φόρμα, είναι κλειστό μπροστά, είναι υπερβολικά μαλακό. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι, αν μπορώ να το βάλω έξω. Η ζακέτα ok, σίγουρα μπαίνει για έξω. Αυτό τώρα το φόρεμα εσείς θα το φοράγατε έξω ή θα το φοράγατε μόνο μέσα στο σπίτι? Για πείτε μου, πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ το πήρα πραγματικά για έξω. Δεν ξέρω τώρα μήπως το προδίδουν οι τσέπες. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ το υφασμά του. Ήταν θεϊκό. Αυτά από ρούχα. Δεν το πιστεύω ότι εγώ έκανα φθινοπωρινό haul που σας έδειξα πιο πριν και τώρα έξω βρέχει. Αυτό είναι δώρο, πραγματικά. Μου ηρεμεί την ψυχή τόσο πολύ ο ήχος της βροχής. Πείτε μου αν και σε εσάς ισχύει αυτό. Πολλές φορές εντωμεταξύ εγώ κοιμάμαι με ήχο βροχής. Απλά το βάζω να παίζει στη τηλεόραση στο δωμάτιο και με παίρνει ο ύπνος κατευθείαν. Είναι με ηρεμεί φανταστικά. Δεν ξέρω, και τώρα νιώθω έτσι πολύ ηρεμία. Θα το κλείσω αυτό το vlog όμως, γιατί πρέπει να το μοντάρω και να το έχουμε το Σάββατο. Θέλω κάθε Σάββατο πια να υπάρχει βίντεο στις 2. Το είχα σταματήσει λόγω έτσι καλοκαιριού και είχα πει να πάρω μια ανάσα και
να ηρεμώ και να μην, αλλά εγώ είδα πραγματικά ότι είσαι ίσα στρες μου φέρε. Προτιμώ πάρα πολύ να κάνω βίντεο, γιατί νιώθω έτσι και παραγωγική και κάνω πράγματα και μου αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα κάθε τέλος καλοκαιριού και να ξεκινάει έτσι ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο, εγώ το βλέπω και λίγο σαν καινούργια χρονιά και σαν μια νέα σεζόν και θέτω πάντα στόχους, δηλαδή για μένα το τέλος του καλοκαιριού είναι σαν το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω γιατί το βλέπω έτσι, ίσως ακαδημαϊκά, να μου έχει μείνει από πανεπιστήμιο, σχολείο και αυτά, το focus πήγε σε άλλο επίπεδο, μόλις τώρα, καταστράφηκε. Τέλος πάντων, και αυτό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το φθινόπωρο γενικά και ο χειμώνας είναι οι αγαπημένες μου εποχές, φθινόπωρο, Χριστούγεννα, δηλαδή μπαίνω επιτέλους στο mood μου, νιώθω ότι έρχεται, νιώθω ότι έρχομαι εγώ, γιατί και τα πάντα μου αρέσουν περισσότερο, δεν μπορώ γενικά πάρα πολύ τη ζέστη, αν και μου αρέσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, αλλά οι καλοκαιρινές διακοπές σε κάποιους κρατάνε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες και σε κάποιους μια εβδομάδα, δέκα μέρες. Οπότε έτσι έχω αρχίσει και θέτω τους καινούριους μου στόχους για τον Σεπτέμβρη και γενικά για τη νέα έτσι σεζόν, να το πω, δεν θα πω χρονιά. Σίγουρα θέλω να φτιάξω κάποια πράγματα στο σπίτι που τα έχω αφήσει, αλλά πιο μετά. Στο μπάνιο σίγουρα, το έχω ξαναπεί σε βίντεο αυτό, θέλω να κάνω το μπάνιο. Να έτσι να δω έπιπλα πιο πολύ, όχι να αλλάξω πλακάκια και τέτοια. Μ' αρέσουν τα πλακάκια του μπάνιου και γενικά πως είναι. Αλλά δεν θέλω να βάλω έτσι κάτι σε επιπλάκι και κάτω από τους νηπτήρες και δίπλα, γιατί αυτές οι ραφιέρες που έχω πάρει από τα IKEA είναι τέλειες, αλλά είναι μαύρες, μεταλλικές, σκονίζονται ελεϊνά, θέλουν κάθε μέρα καθάρισμα. Οπότε θα προτιμούσα κάτι σε ντουλάπι αυτή τη φορά να κλείνει, για να μην έχω και κάθε μέρα την έννοια, για να μην το βλέπω, να μου τρυπάνε στο μάτι αυτά, δεν μπορώ, θέλω να είναι όλα καθαρά κάθε μέρα. Κλείσω από το μπάνιο της και αλλιώς σκέφτομαι να φτιάξω και την ντουλάπα, αλλά να την κάνω με οργάνωση-οργάνωση, δηλαδή να πάρω καλάθια, να πάρω διαχωριστικά αυτά, σκέφτομαι να τα πάρω είτε από Amazon, έχω δει βιντεάκια στο YouTube, είτε από Amazon είτε από Jumbo, έχω δει πολύ ωραία καλάθια και διαχωριστικά και θέλω να την οργανώσω, αλλά on fleek, δηλαδή να είναι όλα οργανωμένα, όλα ό,τι φοράω. Αυτό, οι καινούργιοι στόχοι γενικά, εντάξει, τους έχω ξεκινήσει κάποιους και από το καλοκαίρι εννοείται, έχω μπει σε διατροφή. Σκεφτόμουν να κάνω What I Eat in a Day video, αλλά πείτε μου άμα θα σας άρεσε, άμα γενικά, όχι μία μέρα, να κάνω, ξέρω εγώ, What I Eat in a Week ή μέσα σε μία μέρα και να δείχνω και τις συνταγές, γιατί θα βγει τεράστιο βίντεο. Γενικά, πείτε μου αν θα σας άρεσαν τέτοια βίντεο, vlog, αν σας αρέσουν, αν σας αρέσει μακιγιάζ, τι προτιμάτε, τι μακιγιάζ θέλετε να δείτε. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια να μιλάμε, για να ξέρω και σε εσάς τι σας αρέσει, ή για μαλλιά. Πάλι για τα μαλλιά έχω ξεκινήσει να μην θέλω να χρησιμοποιώ καθόλου θερμότητα. Τώρα αυτό είναι, όχι ακριβώς θερμότητα, κάπως τα πιάσα στον ύπνο μου, δεν το τράβηξα εννοείται, και καλά έτσι και έτσι και έτσι, και τα πιάνεις μια πετσέτα για να σου μείνουν ίσια. Κάτι έγινε, άμα σκεφτείς ότι το δικό μου μαλλί είναι σγουρό, τελείως, αλλά ίσιο δεν το λες για κανένα λόγο. Έτσι προσπαθώ κιόλας να αρχίσω να χρησιμοποιώ και από το να έχω μια καλύτερη διατροφή, να βλέπω και τι βάζω στο σώμα μου και σε κρέμες και σε όλα, θα θέλω όλα λίγο πιο φυτικά πια. Έχω αρχίσει και μπαίνω σε μια ιδεολογία έτσι, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ εννοείται, πάντα ήθελα, να είναι όλα λίγο πιο φυσικά, τα τρόφιμα θα είναι, οι κρέμες θα είναι, τα καλλιτικά να βλέπουμε τι έχουν μέσα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, τι βάζουμε κάθε μέρα πάνω μας, όλα αυτά περνάνε. Τέλος πάντων, τώρα αρχίζω και το πάω πολύ μακριά και γενικά με αρχίζω να μιλάω, εγώ δεν σταματάω. Οπότε θα το κλείσω εδώ πέρα. Πείτε μου για εσάς τους δικούς σας έτσι στόχους και αν το σκέφτεστε κι εσείς έτσι, τελειώνω το καλοκαίρι, τι θα κάνω, σεζόν, πώς το σκέφτομαι, στόχοι, όχι στόχοι, θέλετε να φτιάξετε κι εσείς κάτι πράγματα στο σπίτι, καλά αυτό νομίζω ότι όποιος μένει μόνος του πάντα το έχει στο μυαλό του. Αυτό πείτε με τους δικούς σας στόχους, βρείτε με και στο Instagram να μιλάμε, στέλνετε μου το μήνυμα ό,τι θέλετε. Δεν έχω κανένα θέμα, απαντάω σε όλα έτσι κι αλλιώς. Και εμείς θα τα πούμε το νέο Σάββατο σε καινούριο βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά!